Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος μπορεί να βοηθήσει να βρω τον πατέρα μου. Έστω και πεθαμένος να είναι, να ξέρω ότι είναι εκεί και του ανάβω ένα καντήλι. Με το βλέμμα καρφωμένο στη θάλασσα, εκεί όπου εντοπίζεται το τελευταίο στίγμα του 81χρονου αγνοούμενου, η κόρη του Ευάγγελου Τζουβελέκα εκλιπαρεί τις αρχές και τους κατοίκους της Ιεράπετρας να βοηθήσουν στον εντοπισμό του. Λιμενικό και αστυνομία εξάντλησαν τα 4-24 ώρα των ερευνών που προβλέπονται, χωρίς όμως να βρεθεί απάντηση για την τύχη του άτυχου ηλικιωμένου, ο οποίος χάθηκε από το μεσημέρι της Παρασκευής. Ευχαριστώ τους πάντες για την άμεση κινητοποίηση. Αστυνομία, λιμενικό, ΕΔΙΚ, εθελοντές. Συγγνώμη κιόλας αν ξεχνάω κάποιον, αλλά ήταν απίστευτη κινητοποίηση εκείνη τη μέρα. Η κόρη του και η οικογένειά του δεν αντέχουν στη σκέψη ότι οι έρευνες θα σταματήσουν χωρίς να έχει βρεθεί. Από το πρωί με έκκλησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια καλεί τους κατοίκους της Ιεράπετρας να βοηθήσουν στη συνέχιση των ερευνών. Μιλώντας με μεγάλη φόρτιση στην Κρήτη TV και τον Νίκο Πετάση, ζητά από όποιον μπορεί να βοηθήσει για τη συνέχιση των ερευνών σε στεριά και θάλασσα. Όποιος έχει ένα χωράφι, ένα παλιό σπίτι, στέρνα, όλοι ξέρουμε τις περιουσίες μας εδώ στην Ιεράπετρα, ας κάνει ένα κόπο να κοιτάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Η Ιεράπετρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ενωμένοι όταν στα δύσκολα. Τουλάχιστον να βρεθεί ο πατέρας μου σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Σε όποια κατάσταση κι αν είναι, μόνο να ξέρω πού είναι. Να τελειώνει αυτή η αγωνία που δεν ξέρουμε αν είναι θάλασσα, αν είναι στην ξηρά, αν είναι ζωντανός, αν είναι νεκρός. Τουλάχιστον όμως να το βρούμε. Ο άτυχος ηλικιωμένος έφυγε από το σπίτι του το μεσημέρι της Παρασκευής χωρίς να ενημερώσει κανένα. Ο μπαμπάς έφυγε, πήρε το μηχανάκι και έφυγε. Υποθέσαμε ότι πήγε κάποια βόλτα σε κάποιο φίλο του, στην αδερφή του, αυτά που πήγαινε συνήθως. Κάτι δεν της πήγαινε καλά, είχε κάποιο προαίσθημα γυναίκα και εγώ μάλιστα της έλεγα ότι θα γυρίσει, ότι εντάξει τώρα κάνεις κι εσύ σαν παρανοϊκή, ηρέμησε, θα γυρίσει ο άνθρωπος, κάπου έχει πάει. Αργότερα το βράδυ και αφού τον είχαν αναζητήσει παντού, αστυνομικοί εντόπισαν τα ρούχα του και τη μοτοσικλέτα του στην παραλία του Αλμυρού, σηματοδοτώντας το θρίλερ δίχως τέλος που ζει η οικογένειά του. Βρήκαμε τα ρούχα του εκεί πέρα, στη γωνία, εκεί κοντά, και τις παντόφλες. Μέσα στην τσέπη της μπλούζας είχε το κλειδί της μηχανής του.